Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα αναμέτρηση με τη φάση των 32 του κυπέλου. Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Anatolian Jazz και Antioch Legends. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 6-4 στη Development League και στο 11 στις Master αντίστοιχα. Πολύ ενδιαφέρον ένα ματσάπ, είναι ένα παιχνίδι. Όλα μπορούν να συμβούν. Έρχονται τώρα η πρώτη πόντι με ένα jump shoot στη Μιχέλη για τους παίκτες του Σαφιάλου. 0-2. Σημείο αναφοράς του κυπέλου μέχρι του Λίγκα φέτος είναι φυσικά το παιχνίδι μεταξύ Πολύκνησης 5 Gold και Ρετσίνα. Πολύκνησης 5 Gold κατάφερε να ρίξουν το καναβάτσο τους περσίνους πρωταθλητές στην παράταση με 85-79, παραλίγο να κλαπεί η μπάλα μέσα στη ρακέτα. Μια προσποίηση, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αλεξάκης θα πετύχει και αυτός τους πρώτους πόντους για την ομάδα του. Οι δύο ομάδες τρέχουν πολύ. Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να κοιτάξουμε τα στατιστικά, καθώς οι δύο ομάδες δεν αγωνίζονται σε ίδιο ίδια κατηγορία. Είναι development master, δηλαδή με στους όρους κτλ. Για τρεις ήταν άστοχο, μία από τις πρώτες άμυνες ήταν ζώνη. Μάλιστα αρκετά αυστηρή τον Τζαζ. Καλό passing game, πάει μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει να πει βάλει στο καλάθι. Ναι, στο κίτι. Υπάρχει λάθος όμως, η φάση που είχε ο Σπίτος στο τελικό αποδέκτη τον Μιχέλη. Ξανάγει τους Ανατολίων στην μπάλα. Ο Βοντίτης προηγουμένως έχει την μπάλα, θα την ξαναπάρει μέχρι μέσα. Κάνει μια τρίπλα, πάει πολύ αποφασιστικά, δεν τα καταφέρνει. Ο Βοντίτης είναι ένας από τον frontman της ομάδας του Jazz. 2-2 παραμένει. Με μεγάλη πάσα δεν θα φτάσει στον επίδοξο τελικό της προορισμό. Τζαγκόπουλο, είναι ακόμα λάθος και τώρα θέλουν να το εκμεταλλευτούν για να καταφέρουν οι Jazz. Ο Βοντίτης θα αφήσει την μπάλα εκ νέου στο καλάθι. Double score 4-2. Το τέμπο σε αυτά τα πρώτα δύο λεπτά στο πίσω του Μαντιμίδη College. Για τρεις, Εγκόπλος είναι εύστοχος από την κορυφή, πρώτο τρίποδο στο μάτσο. 4-5. Ο Διαμανουήλ, ο Δοντίδης από τη γωνία αυτή τη φορά. Πάει ξανά χαμηλά. Καλό passing game, ένα jump shoot δεν θα δικαιώσει το Διαμανουήλ. Χτυπάνε αρκετά στη ρακέτα οι Jazz σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο Αλεξάκης πήγε στην ρακέτα προηγουμένως, στους διατρήσεις του Μιχέλη Νάσκο. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Καραγιαούρη και ανάμεσα σε δύο παίκτες θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Κόμψε σε Μαρισάκη, Μαρισάκη. Ο Δοντίδης, καλό passing game, πολύ γρήγορα κυκλοφορούν την μπάλα οι Jazz. Jump shoot μαρκαρισμένο, είναι άστοχο από τον Παντή. Τώρα μια μακρινή πάσα για να δούμε αν θα πάρει ο Μιχέλης, θα συγκρατήσει. Όχι τελικά. Θα η... Συγγνώμη, βάλει. Αλλαγή κατοχής. Κάτσε Μανουήλ θα κατεβάσει. Ένα ημίψιλο θα έλεγα σχήμα των Ανατολίων Τζαζ. Αρκετά εύκαμπτο όπως βλέπουμε. Τόσο από το γεγονός ότι διάφοροι παίκτες θα ριβάζουν την μπάλα, όσο και από το γεγονός ότι κυκλοφορούν την μπάλα. 2 ακόμα πόντι θα έρθουν, 6-7. Δεν έχουμε ακόμα κάποιο φάουλ στο παιχνίδι. Το παιχνίδι Ray είναι γλυκό και Ray σαν το μέλι. Γιαγκόπουλος, μπάλα που πάει χαμηλά στον Καραγιαούρη, θέλει να γυρίσει. Θα γυρίσει και θα τα καταφέρει για μία ακόμα φορά μέσα στη ρακέτα ο ψηλός του Σαχιάλου. Με πολύ ενδιαφέρον match-up μέσα στη ρακέτα απόψε μεταξύ Καραγιαούρη και Αλεξάκη. 6-9. Μπαντής. Του παίρνει μπάλα, δεν θέλει να χάσει χρόνο ο Δοντίδης. Πάει μέχρι μέσα, βγάζει μια πάσα, μια ακόμα. Βάλει χαρτί στο Μιχέλη και υπάρχει τώρα το πρώτο φάουλ. Τι σκοπού. Χαμηλά προφανώς. Ο Μπαντής δεν ήθελε να δει την ομάδα του να νηδιάζεται για μια ακόμα φορά. Αντιλήφθηκε την αμυντική ανισορροπία και θεώρησε χρόνιμο να κάνει φάουλ. 6-9. 4 λεπτά πριν το τέλος. Ώστε το τέλος. 6 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Μια πάσα από το καλύτερο που φτάσει στον Καραγιαούρη. Παραχάθηκε. Jump shoot με ταμπλό δεν θα δικαιώσει Μαρισάκη. Μαζί με το rebound δείτε τώρα. Ξανά επιθετικό rebound. Ξανά Μαρισάκη. Μαρισάκης. Ο
παίκτη του, η μπάλα θα πάει ξανά μέσα στη ρακέτα. Στον Παρισάκη, ο οποίος θα ξαναπάρει την μπάλα με πολύ μεγάλη καμπύλη, με άσχημα. Κυκλοφορούν πάρα πολύ γρήγορα την μπάλα οι Jazz, δεν τους προλαβαίνω. Θα γίνει ο δεύτερος Eminem. Καλής. Ο Καραγκιόζης δεν θα πάρει την μπάλα, η οποία δεν προοριζόταν αυτός. Για τρεις από τον Γιαγκόπουλο, είναι ξανά ευτυχώς από εκεί που ευστόχησε και προηγουμένως. Δύο τρίποντα γι' αυτό. 6-12 μετά το 4-2, 1 κομμάτι από το σκορ. Αλεξάκης ζητάει την μπάλα, δεν θα την πάρει σε πρώτο χρόνο μέσα στη ρακέτα. Θα δώσει screen ο Αλεξάκης. Πάρει τώρα την μπάλα. Ωραία pick and roll, jump shoot, Φατζή Μανουήλ. Είναι εύστοχος, 8-12. Το παιχνίδι κυλάει πάρα πολύ smoothly, όπως βλέπετε στο χωριό μου. Έχει πολύ καλή ροή, δεν υπάρχουν πολλές διακοπές. Και όχι μόνο αυτό, και οι δύο ομάδες παίζουν πολύ ανοιχτά. Για τρεις ξανά, είναι άσχημα αυτή τη φορά. Υπάρχει rebound, αλλά παραλίγο να χάσει την μπάλα και θα χάσει την μπάλα τελικά ο Αλεξάκης. Κλείψε στο πόδι του αυτή. Να πάτε στον χώρο. Έχει παίξει στα Χίλου, οι οποίοι έχουν 14 δευτερόλεπτα να επιτεθούν. Ιωαννίδης θα επαναφέρει, Μιχέλης δεχόμενος αξιοποιητική πίεση από τον Οδουδίδη. 10 δευτερόλεπτα. Μάλλον θα πάει χαμηλά στον Καραγκιόρη. Διπλώνει αμέσως σε άμυνα πάνω του. Πάρει μια μπάλα η οποία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, αλλά θα σουτάρει και θα σκοτήσει ο Βαλής. Θέλουν να κλειδιάσουν οι Jazz τώρα. Βαντής. Κάνει μια μικρή βόλτα. Παρισάκης. Με τρεις παίκτες θα ξαναδώσει. Από εκεί που πήρε στον Βαντή, μπάλα θα βγει εκτός. Μια δευτερόλεπτο τώρα. Θα χαθεί η μπάλα και θα χαθεί. Οι πρώτες αλλαγές για τις δύο ομάδες. 4 δευτερόλεπτα έχουν για την επίθεση της Jazz. Από εδώ είναι, πάει και προς και πίσω, 4 για την επίθεση. 4 δευτερόλεπτα. Για να δούμε τι μπορούν να βγάλουν οι Jazz. Τα 3 δευτερόλεπτα. Αλεξάκης πάει μόνος μέχρι μέσα. Θα πάει να τον καλάθι. Δεν θα καταφέρει. Μια μεγάλη πάσα στο Μιχέλη. Δεν θα καταφέρει. Είναι αυτή τη φορά. Από τον Καλή. Ακούν προαναγγελθήσεις αλλαγές. Ατζόπουλος θα περάσει για το προσφάρο στο παρκέ. Στη θέση του Μπαντή. Από ο Τζαζ και ετοιμάζεται. Από την άλλη πλευρά, πάει μέχρι μέσα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Καλής. Κομμένα χέρια στην ζώνη των παιχνών της. Τον Τζαζ. Υπάρχει ένα ακόμα σφύριγμα. Και μια ακόμα αλλαγή. Θα διαμανούλη θα περάσει στον... Πάγκο, ο Αλεξιάδης έχει περάσει στη θέση του. Ο Σάββας Αλεξιάδης, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις εν ώψη του αγώνα, μπορείτε να βρίσκετε και αυτές και παρόμοιες δηλώσεις στη σελίδα μας στο Facebook. Ο Καλής βρέθηκε ελεύθερος, ακροβολισμένος από τη γωνία, είναι άστοχος. Δεν υπάρχει rebound, απ' έξω η μπάλα για τον Τζαζ. Παντήσει. Την μπάλα μέσα στη ρακέτα, το δίδυ. Μπάλα που βγει εκτός και είναι για την αρχή άλλο. Μάλιστα. Βγήκε η άμυνα. Καλής. Πάει στη γωνία, πάει στην κορυφή τώρα ο συμπαίκτης του. Ο Καραγκιόρης. Καραγκιόρης θα βγάλει εκεί που είναι ο Γιαγκόπουλος. Ξεστάρει για τρεις και θα ευστοχίσει ξανά για τρεις. 3-4 τρίποντα. Ο Γιαγκόπουλος έχει 9 από τους 15 πόντους ενεργητικού της Αρχίαλου στα 7 πρώτα λεπτά. Αλεξιάδης, jump shoot, τρέχει και αρχίζει ελεύθερος για να μην το πάρει, το πήρε αυτός όμως. Τώρα θέλει να τρέξει ο Παπαγεωργίου. Μιχέλης θα συγκροτήσει από την μπάστα, θα πάει για το ανάποδο layup ανάμεσα σε δύο. Είναι άστοχος, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον Καραγκιόρη. Και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 10-17. Thank you.
Καραγκεούρη. Μέσα είναι άστοχος, υπάρχει ψηφικό rebound, ξανά άστοχος. Μπαντήσει την φορά. Καλύτερα για να μας θέλει να βγάλει μια ακόμα πάσα. Διακόπουλος. Ο Γεωργίου, ξανά Διακόπουλος, υπήρχε ελεύθερος εδώ πήρε, Καραγκεούρης. Ένα λάθος, γρήγορη προφορία της μπάλας, ο Μιχέλης ήταν κάποια βήματα πιο μέσα από εκεί που τον περίμενε ο Γαλλής. Έδωσε την πάση στη γωνία, αυτό δεν ήταν εξτρά. Πολλές εξτρά φάσεις ήταν, είχαν βρεθεί δύο ελεύθεροι παίκτες. Και αν την έπαιρνε ο Μιχέλης στη γωνία... Ήτανε τρεις. Υπάρχει τεχνική γυρή στον Μπαντή. Ο Γαλλής εκτελέσει μία βολή. Έστοχος. 10-18. Ζόπουλος. Ο Δοντίδης. Βάλε πάει χαμηλά στο Μπαντή. Υπάρχει βοήθεια πάνω του, θα γυρίσει και επίσης και είναι βοήθεια, είναι άστοχος. Καραγιαούρης στο rebound. Διακόπτης. Γαλλής, ζήτησε την μπάλα και την πήρε. Καραγιαούρης Μιχέλης. Πολύ καλό passing game και βρέθηκε ελεύθερος μέσα στη ρακέτα. Ο Γιώργος Καραγιαούρης. Αποδιοργανώθηκε η ομάδα, η άμυνα της ομάδας των Jazz. Υπάρχει προαναγγελθεί time out από τον Αλυσιάδη. Και θα πάρει τώρα την μπάλα. Μετά το time-out, ο Τζάζος θα καλέσει το πρώτο time-out του παιχνιδιού, καθώς βλέπουμε την διαφορά να γίνει 10 πόντους, 1-20 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Μια και άλλος έχει καταφέρει να βρει κάποιο ρυθμό μέσα στην επίθεση. Πρέπει πολύ λίγο, μην είδαμε εδώ. Επιστρέψαμε λοιπόν στο κλειστό του Μαντουλίδης College, το σκόρ είναι στο 10-20. Έχουν κάνει 2 φάουλ οι Τζάζ, κανένα φάουλ ακόμα για τους παίκτες της Αγχιάλου. Καλής είναι αυτός που θα πάρει τώρα την μπάλα. Είναι για την Αγχιάλου τελικά. Μπάλα, Μιχέλης. Θα πάρει ο Γαλλής, θα ρωτήσει. Διακόπουλος στη γωνία σου για 3. Ξανά εστοχός! 4 στα 5! Συνδυομονιώδη φόρμα ο Διακόπουλος, που πήραμε τον 6.75 απόψε. Θα δούμε πόσο ακόμα θα συνεχιστεί αυτό, όπως έχει βάλει αμαρκάριστα. Μαρκαρισμένα από τη γωνία. Διακόπουλος ξανά για 3. Πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, ξανά εύστοχος. Νίκησε και τον Χατζή Εμμανουήλ που είχε πάει πάνω του. 6 συνεχιστική του πόντου στο έλεγχο διαφορά από το 10-20 στο 10-26 μετά το time out. Πίσω τα πράγματα. Διακόπουλος βάλα τα κλαπή, Μιχέλης θέλει να τρέξει. 6-2, σκαστή πάσα. Ο Βαγιοργίου, Γαλλής σου για 3. Άφημος δεν μπορεί να μπει στο πάρκι εντός αγωγικών που εξηστήσει ο Γιακόπουλος. Έχει το φυσικό rebound ξανά για 3, είναι ένα άστοχος. Ζόπουλος, υπάρχει κόψιμο αλλά με φάουλ από τον Γαλλή, ποιος δεν το έκανε σε δεύτερο χέρι του. Σαν gentleman, 2 βολές. Διαφορά στους 15. Δεύτερη υπάρχει μάχη για το rebound τελικά. Καλής Χέλης για 2 μακριά. Είναι άστοχος, υπάρχει και στο πιο αμυντικό μάλλον rebound το πάρει. Την παραχθήσει στο ταβάνι του κεφιλπέδου. Τελικό σκορ 11-26 μετά από 10 αγωνιστικά λεπτά. Η φορά στους 10 πόντους, 15 πόντους. Υπάρχει το βίντεο! Και από τη γραμμή των 6.75 και με συνεργασίες μέσα στη ρακέτα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για συνέχεια, μην είδα μαζί μας. Επιστροφή στο Μαντουλίδης College, το σκορ είναι στο 11-26 μετά την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Παράσκος πέρα στον αγωνιστικό χώρο και θα πάρει τώρα την μπάλα. Ο Γεωργίου ξανά παράσκος. Μιχέλη και
Παράσκο τώρα με ένα πιο χαμηλό σχήμα η Αγγέλος. Καραγιαούρης περάσει στον πάγκο. Πόνι και από την ομάδα του. Ο Εμμανουήλ. Ζόφλος, Ζαμπτσούτ είναι άστοχος. Παρτιμάγιο το rebound. Δεν υπάρχει τελικός νικητής. Μπάλα θα βγει εκτός. Τελικός νικητής στη φάση άμεσα. Έμεσα είναι η Αγγέλος, η οποία πήρε την κατοχή. Πάει την μπάλα, κάνει μια προσπίση, δεν θα πάει στο τρίποντο. Πάει μέχρι μέσα, θα βγάζει μια πολύ ωραία πάσα του Μπαγιοργίου. Καλό passing game, υπέροχο το παιχνίδι. Backdoor pass θα βρει τελικό τελικό της αποδέκτη. Αυτό θα στοχίσει όμως ο Παρισάκης. Πίσω ποιος, πίσω. Πάρα πολύ μεγάλη καμπή, είναι άστοχος στη δεύτερη βολή. Υπάρχει εκπληκτικό rebound όμως, ο Εμμανουήλ. Σάκης, μετά από μια τρίπλα σου για τρεις, μαρκαρισμένο. Είναι άστοχος. Είναι από τον Ανοιξιάτη. Μέσα, δεν θα πρέπει να πλήρω στη φάση με τον Γερόπουλος. Μία ακόμα μπάλα. Μεξάκης. Είναι άστοχος. 11-26 παραμένει. Υπάρχει διπλέξιμο και κλέψιμο. Αλλά δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Παρισάκης. Ωραία πάσα από το lay-up, δεν θυμηθώ στο Ροδοντίδη. Έχει λάβει εντολή από τον Μιχτιάδη να πάνε σε γρήγορο τέμπο. Θα γυρίσει την μπάλα στον Χατζημανουήλ και αυτός θα εξοχίσει. Μάλιστα. Χατζόπουλο. Μετά από την προτροπή που πάρει το Σίγκια 3 στο παράσμα, την άστοχος υπάρχει. Πάει και το rebound. Υπάρχει σφύριγμα. Παράστος στην γωνία, πάρει το σκρίφο, δώσει ωραία την μπάλα στον Φιλό, στον Πρωτογερόπουλο, που θα την αφήσει στο καλάθι. 13-30. Κοντίδης, Ζόπουλος, έχει πληθεί από τον Πρωτογερόπουλο, καλή άμυνα του παιδί. Μαξάκης, υπάρχει πληροφορία της μπάλας, τσάμπτυκ είναι άστοχο από τον Χατζή Εμμανουήλ. Παράστος. Τρίπλες στην κορυφή, στα 17 δευτερόλεπτα, στα μετά την τρίπλα, Μιχέλης. Να παράσχος του Κιατσούς. Ο παρόμοιος είναι από το οποίο έχει προηγουμένως, είναι και πάλι άστοχος. Υπάρχει διπλέξιο και κλέψιμο τελικά, προσφυρώνει ο παράσχος μετά το διπλέξιο του Μιχέλη. Κιατρής, ο Γεωργίου είναι άστοχος. Κρατήσει την μπάλα παράσχος. Θα πάρει τρίτο σερί. Τίποτα φίλε να βγάλει κάτι πάρα πολύ εξαρτημένο. Πάρα πολύ περίπτωμα από τον Γεωργίου. Το κλείδωσε και θα έρθουν δύο πόδι στον συνδυασμό. Τελικό αποδέκτη αυτού τον Ροντίδη. Θα στείλει τη διαφορά στους 15 πόντους εκ νέου. 15-30. Μιχέλης. Γεωργίου παράστα στο 3-3. Πάλι άστοχος 0-3 στις τελευταίες φάσεις για αυτόν. Ο Ροντίδης σε έναν ακόμα συνδυασμό. Πάει μέχρι μέσα. Πάρει πάρα πολύ γερά η μπάλα. Δεν του έκανε το χατήρι, κόλλησε ανάμεσα στο Ιωβάνι και Παντρό. Θέλει να βγει μια περίεργη σειρά. Αλλά ποιος ορίζει το περίεργο? Μια φιλοσοφικό ερώτημα που δημιουργείται. Είχε τριπλώσει άμυνα πάνω στο Ιαγκόπουλο, ο οποίος δεν πήρε το συμπιατρή. Πάει μέχρι μέσα, θα κλαπεί η μπάλα, θα συγκρατήσει ο Γεωργίου. Δεν είχε ανανεωθεί ο χρόνος. Δύο δευτερόλεπτα μετά από μια τρίπλα συμπιατρή με μεγάλη καμπύλη παρά. Υπάρχει
time out που έχει προαναγγείλει ο Καρατζιούρης. Πρέπει να έχει άλλο. 15-30, 6 και 15 για το τέλος. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην αναμέτρηση, το σκορ είναι στο 15-30 σε περίπτωση που το ξεχάσατε πριν από ένα δευτερόλεπτο που το ακούσατε ή δεν μπορείτε να δείτε το πήρα το σκορ. Κατοχή είναι για τους Jazz, έχουμε 6 και 15 για το τέλος. Το σκορ είναι στο 15-30. Εμείς μείνει νοκάουτ το παιχνίδι. Πάμε από κάτω, μια και έξω. Όποιος κερδίσει την έμπαρξη για 3 από το μπαντί. Όποιος κερδίσει πρέπει να έχει φάξει το 16 του κυπέλου. Όποιος χάσει αποκλείεται από το κύπελο. Το ταξίδι τελειώνει απόψε για κάποια από τις δύο ομάδες όσον αφορά το κύπελο. Χαράστε στο μετάδι τρίπλα, Μιχαήλ. Για 3 μετά την προτροπή, είναι εύστοχος. 18-33. Πάμε σε επάρτηση τρίπο το μπαντί. Παρισάκης, καλό passing game. Διαμονωμίψε το διατρίς το πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχο. Δείχνει πρόθυμος να θέλει να βοηθήσει. Δείχνει πρόθυμος να θέλει. Οκ. Το κολλός του τύπο. Anyways. Υπάρχει foul και αλλαγή. Αντώνης Αλεξιάδης. Γράφει στη θέση του Πατζόπουλου. Μέχρι από το πρώτο βολέο Μιχαήλιος. Αυτό στη δεύτερη. Θες αλλαγή τώρα. Υπάρχει αλλαγή για την Αχιέλα, αλλά ο Ιωαννίδης θα περάσει στη θέση του Μιχαήλη. Κατοχή και πάλι για το πορτοκαλί. Για 3 από τη γωνία είναι άστοχος αυτή τη φορά ο Βαγκοντιού. Ανάμεσα σε 3 παίκτες. Σαν τούτο που εξαίρεσε τις επιλογές του για κάποια πάσα ενδεχομένως. Ο Αλεξιάδης με κάποια πάσα της Στάρη και δικαιώθηκε. 20-34. Φαράσκος σε για 3. Με βοηθητικά ελεύθερος είναι άστοχος που υπάρχει. Εξαιρετικό rebound από τον μαθητικό Παπαγεωργίου, που θα πάρει τώρα την μπάλα. Στα 9 δευτερόλεπτα θα πάρει ένα screen, αν έπρεπε και ο Γιωργόπουλος που κρατήσε ο Πρωτογερόπουλος. Να είναι 2 ακόμα αλλαγές. Αλεξάκης αλλάζει τον Τζιμανουήλ και Καραγιαούρης αλλάζει τον Γιωργόπουλο αντίστοιχα. Ο Γιωργόπουλος θα πάρει κάποιες ανάσεις, έχει 4 στα 5 τρίποντα. Ας το πάμε καλά. Παρισάκης Αδοντίδης 4-32 και το τέλος, για να δούμε τι μπορεί να κάνουν οι Jazz στα τελευταία 4-30, μέσα η μπάλα κόλλησε λίγο στη φάση του και Παρισάκης πίσω Φανιού. Μπροστά αριστερά, Αντίς μπροστά αριστερά. Σκότσε ο Ιξιάδης. Ο Γεωργίου, ο Καρατζιούρης έχει κλειστεί. Θα βγάλει στην weak side. Από την μία προσπίση θα δευτερωθεί ο Ιωαννίδης. Θα τον δώσει στην γωνία που θα πάρει το συντζάτρος από τον Γεωργίου. Αρχινή ακόμα αλλαγή. Θα βγάλει στο περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο, αλλάζοντας τον Παπαγεωργίου αυτή τη φορά. Ο Δοντίδης. Πάσα μέσα στη ρεγένεια θα συγκρατήσει. Παρισάκης, ο Δοντίδης ξανά μέχρι μέσα, θα μετρούσε αν έμπαινε. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικά μέχρι μέσα και πήρε το φάουλ από τον Ιωαννίδη. Θα ρωτήσει σε δύο βολές ο Κάρι Τζακ. Άσκος, ντροσβολή έχει μία ακόμα. Δεν υπάρχουν πολλά φάουλ στο παιχνίδι. Ούτε στην πρώτη ούτε στην δεύτερη περίοδο. 2-2 τα πραγματικά. Τη δεύτερη.
2, αλλά υπάρχει το κόρη πάνω από τον Παρισάκη. Jump shoot. Είναι έξοχο, μετά από μια αναπήδηση. Τους δύο πόντους που δεν βρήκε ο συμπαίκτης του, τους δίνει αυτός. Είναι μέσα στο επόμενο βίντεο. Ιωαννίδης, Καραγιαούρης από τη δεξιά πτέρυγα. Συνήθως από την αριστερή έχει δραστηριοποιηθεί απόψε. Είναι μέσα, θα βγάλει μια πάσα, η οποία δεν θα βγάλει τον συμπαίκτη του. Περίεργη προσπάθεια, πάει μέχρι μέσα, δεν θα κερδίσει καμία φάουλ αυτή τη φορά. Και δεν θα κλαπεί η μπάλα από τον Παρισάκη. Παράσκος. Το 1-2, πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ που έχει κερδίσει. Ναι, στον Παρισάκη. Για τις πορτοκαλί αυτή τη φορά. Ας το δώσω στην πρώτη ο Παράσκος. Ας το δώσω στη δεύτερη, όπα, υπάρχει... για εκδιασμό για να δούμε. Η μπάλα πήγε από την strong side στη weak side, ξανά στη weak side. Αλλά ο Παράσκος πάτησε την γραμμή. Δεν ήθελε να βγει κατά μέτωπο. Ο Τζόπουλος περνάει στη θέση του Δοδίδη. Λέιζερ πάσα στον Παρισάκη, ο οποίος θα κλειστεί στο 2, θα γυρίσει εδώ και θα καλή ψάχνει τις επιλογές του, θα δώσει τον Ιωαννίδη. Έχει πρέπει να γυρίσει time out από τον πάγκο των Τζάζ. Υπάρχει θετικό rebound του Καριγερού, είναι άτυχος. Τρεις παίκτες έχουν πάει πάνω του, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης παράσχος θα πάρει τώρα την μπάλα. Ξαναπάρει την μπάλα από τον Καριγερούρης, ο Γιατρής είναι άτυχος. Υπάρχει rebound τον Αλεξάκη. Ο Καραγιαούρης βλέπει ότι όχι μόνο σε αυτή τη φάση γενικώς, ενώ υπάρχει παραλίγο πλέξιμο στην κορδία μαζί. Ο Καραγιαούρης πολλές φορές τραβάει δύο ή ακόμα και τρεις παίκτες πάνω του μέσα στη ρακέτα όταν παίρνει την μπάλα και το αποκτήσετε καταλήλως. Καλή, στην πρώτη ευκαιρία θα πάρθει time out για τους Jazz, οι οποίοι έχουν τη διαφορά στους 2-10 πόντους. Ο Γιωρόπουλος γυρίζει. Θα συγκρατήσει μια πάση η οποία δεν ήταν η καλύτερη. Είναι που την παράσταση είναι άσχο. Υπάρχει... Παόλο από τον Καραγιαούρη, επιθετικό, ένα ακόμα. Πάλι σε διεκδίκηση. Υπάρχει... Time out, το σκόρ είναι στο 24-34, 1-36 για το τέλος. Επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή για τα τελευταία 1.36 στο κλειστό του Μαντουλίδη Κόλεντς. Γυρίστε την μπάλα, ακούστηκε να λέει χαρακτηριστικά λίγο πριν συνεχίσει η μετάδοση για τον Καραγιαούρη του. Για να δούμε αν έχουν κάτι στο μυαλό τους. Βασικά κάτι θα έχουν στο μυαλό τους. Βάζει να μην θα ειδικήσει παράκοση. Μια σκαστική πάση η οποία δεν θα φτάσει στον Καραγιαούρη. Ζόπουλος, jump shoot, είναι έστοχο. Η διαφορά πέφτει κάτω από τις 10, 26-34. Αργά αλλά σταθερά έχουν καταφέρει να προκαλέσουν τη διαφορά οι Jazz. Ιωαννίδης, Γαλής στη weak side ο Παράσχος. Ξανά στη weak side, ένα play που το είδαμε και προηγουμένως, αλλά ο Παράσχος όταν στο τελικό σε αποδέκτης πάτησε τη γραμμή. Συρδιά 3, ήταν επιδεικτικά ελεύθερος ο Γαλής, το πήρε αλλά αυτό έτσι. Θα πάρει το screen από τον Αλεξάκη. Θα πω ότι είναι άσχημη φορά. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον ίδιο Πατζόπουλο. Ο Καραγιαούρης θα πάρει το τελικό αμυντικό rebound της φάσης. 34, τρώει και τέλος πρώτη ημιχρόνου. Μια ακόμα λάθος πάσα στο Πρωτογυρόπουλο από τον Γαλλή. Και
στον πάγκο των Jazz. Αν είχαν λυθεί επίσης θα μείνουν περίπου 5 δευτερόλεπτα. Αχ, άλλο. Βαζάει και σκρίν και το παίρνει ο Αλεξάκης. Ο Παζόπουλος στα 4 δευτερόλεπτα. Αλεξάκης πάει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει φάουλ από τον Καραγιαούρη στα 2 δευτερόλεπτα. Μάλιστα και βολές. Και τέλος της επίθεσης έχει και κάτι καλό για τους Jazz. Δευτερόλεπτα, καλή στάρα θα πάρει την μπάλα. Θα σπάσουμε τον Μαράσκο στο κιά 3 με μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχος, υπάρχει και επιθετικό αμυντικό rebound. Έχει το παντή. Έχει σίγουρα το σημείο του δευτερόλεπτα. Τελικό σκορ 28-34. Οι δύο μάλλες θα πάνε στο πάγκο για περίπου 4 με 5 λεπτά. Θα επιστρέψουμε για την συνέχεια ένας πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή για το δεύτερο μισό μια πολύ ενδιαφέροντη παραμέτρηση. Μετά από 5 λεπτά για εμάς, για εσάς τίποτα. Με την δύναμη του μοντάζ. Οι Jazz έχουν καταφέρει να κλείσουν την σαλίδα της διαφοράς. Έχουν διαφορά στους 6 πόντους και τώρα στους 4. Με ένα running throw που δικαίωσε τον Χατζη Εμμανουήλ. 30-34. Έχουμε παιχνίδι. Μιχέλης. Γαλής. Να Μιχέλης στη γωνία. Θα δεχτεί την πίεση από τον παντή. Για Γκόπουλος του πια 3 είναι άστοχος. Και τώρα στα 6 δικά του, αν δεν έχω ξεχάσει κάποιο. Καραγιαούρης στο rebound. Okay. Το rebound καταφέρει να γυρίσει και να κερδίσει 2 φαγητά μέσα στη ρακέτα. Μητσάκης. Χατζη Εμμανουήλ. Κουντίδης. Γυρίζει πολύ όμορφα και θα τελειώσει την πάση ο Μπαντή. 32-36. 13-34 δίποντα, έναντι 8-13. Για... Ζάζει και άλλο αντίστοιχα υπάρχει... Κλέψιμο αλλά πόδι από τον Αντιδίδη, ο οποίος θα έβγαινε στον ανοιχτό διάδρομο και... Κατά βάση πιθανότητα θα έρθει η διαφορά στους 2, καθώς ήταν πιο μπροστά από οποιονδήποτε αντίπαλο. Jump shot είναι άστοχο για 2 από τον Σιναγόπουλο. Καραγιαούρης και Μπαντής κάνει μια μικρή σύγκριση, δίνει τα χέρια. Χατζη Εμμανουήλ. Μετά από μια τρίπλα σουτ για 3, είναι άστοχος ο Αλεξάνδρης. Καραγιαούρης δίνει την μπάλα στο Γαλλί. Μέχρι μέσα είναι ένας κακ φάλο ο Παρισάκης. Μέχρι μέσα ο Καραγιαούρης μπήκε και βγήκε. Θα βάζει τον εαυτό του. Μέσα πάτησε πάρα πολύ δυνατά, αλλά στόχησε. Θα το δει. Μιχέλης. Γαλής. Δεν έχει πάρει κάποιο screen, δεν θα πάρει. Ιωαννίδης, για 3 είναι άστοχος. Rebound από τον Καραγιαούρη. Έστοχο, καλά μετά από rebound. Πανταχού παρών ο Καραγιαούρης. Παραμονεύει σχεδόν σε κάθε φάση κάτω τη ρακέτα. Και κάποιο που θα μπορούσε. Επόμενο rebound. Αριστάκης, jump shoot, βασική κύκη, είναι άσχημος, αλλά υπάρχει και το ρυπάρχει τον ίδιο, ξανά άσχημος. Θα λύσει μια ωραία πάση στην Μιχέλη, θα βγει αυτή τη φορά. Πάτησε πολύ γερά και κέρδισε το φάουλ από την Οδοντίδη ο Μιχέλης. Η Γαλή και Μιχέλη είδαμε να συμβάζονται πολλές φορές, άλλοτε επιτυχώς, άλλοτε ανεπιτυχώς. Στο πρώτο μήχρονο, η πρώτη μεταξύ της συνεργασία για το δεύτερο. Εύστοχος. Έχει μια μικρή σύσκεψη κάποιων τεχτών ο Μιτσάζ. Κοντά στον πάγκο του. Εύστοχος και στη δεύτερη ο Μιχέλης. 32-40. Διαφορά εκείνης στους 8. Να μας δούμε αν θα χτίσουμε περαιτέρω στη διαφορά ξανά. Στην παίκτη του Κιάλου. Ο Τζεμανουήλ. Μπάσκετ.
απαντήσει. Εξάκει ο οποίος ήταν φαουλ. Ιωαννίδης του 3 από την κολλήνια, είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Εξάκει, ο Καρδιόρης ήταν στην άλλη πλευρά. Την πέρα δεν καταφέρει να πάρει ένα ακόμα τέτοιο rebound. Ο Ροντίδης. Ο Εξάκης. Θα πάρει κάποιο άμεσο screen, παντής θα γυρίσει με τον Γιαγκόπουλο, δεν θα καταφέρει να τον κερδίσει. Αμυντικό rebound από τον Καρδιόρη αυτή τη φορά. Βγάλει στον αγώνα την επίθεση. Πρώτη φάση στο Μιχαήλ, αυτό πάει μέχρι τώρα. Ουσιαστικά θα βγάλει την μπάλα τον Ιωαννίδη, ο οποίο ενδεχομένω θα σούταρε ξανά για τρει. Υπάρχει φάουλ, αμυλά. Το έχει συμμετοχή στον Τράσο Δοντίδη. Ιωαννίδη. Τζαμψού για δύο, είναι έτσι το έχω στο Μιχαήλ. Και λίγο μέσα ενδεχομένω για περαιτέρω αυτοπεποίθηση για να νιώσει ότι είναι ελεύθερο. Η ψυχολογία είναι άρρηκτη συνδεδεμένη με τον μπάσκετ. Παντής. Jump shoot είναι εύστοχο, δικαιώνεται. Μία ακόμα φορά. Ο ψηλό του Τζαλτ. 34-42. Μιχαήλ ανάποδο λέει άρα. Εύστοχο. Αφήστε την μπάλα στο καλάθι. Είναι μόλις ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι παίκτες στον Τζαζ για τα αποδείγματα 6-1 στην τρίτη περίοδο. Εμμανουήλ. Ο Μιχαήλς έχει ουσιαστικά ανάμεσα σε δύο, σε Εμμανουήλ και ο Δοντίδη. Και Αλεξάκη δύο χρόνο. Που έχει κερδίσει ο Μιχαήλης, θα εκτελέσει δύο βολές και κατοχή θα είναι για την αρχή, αλλά μετά το time-out το πράγμα για φέν time-out που έχουν αρέσει το κύριο Τζαζ, επιστρέφουν πολύ λίγο. Επιστροφή στην αμέτρηση, έχουν 10 λάθη έχουν οι δύο ομάδες για 11 και 13 ασίς αντίστοιχα. Είναι άστοχος στην πρώτη ο Μιχαήλης, μια φορά παραμένει στους 10 πόντους. Οι Τζαζ έχουν 1 στα 4 τρίποντα, δεν έχουν επενδύσει ιδιαίτερα στο τρίποντο παιχνίδι τους. Έστοχος στην δεύτερη ο Μιχαήλης. 6 στα 27 έχουν επέκτηση σαν κι άλλου. Καλής Ιωαννίδης. Καρδιαούρη ζητάει και παίρνει την μπάλα ανάμεσα σε δύο. Τρίτος παίκτης πάνω θα κερδίσει όποιον μπήκε. Πάσα στην κίνηση, πάει μέχρι μέσα, ο Ροντίδης θα στοχίσει. Γαλής αλλάζει κατεύθυνση μπάλα, ξανά στο Γαλή. Ξανά στον Ιωαννίδη σου για 3. Είναι άστοχος, παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το play που βγάζουν οι παίκτες του Αρχιάλου. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Και με τον Παράσχο 2-3 φορές το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή η μπάλα να πηγαίνει από την δυνατή πλευρά στην αδύνατη, ξανά στην δυνατή και ξανά στην αδύνατη και να εκτελείται τρίποντο. Ο Τζόπουλος του Ζάντσου είναι άστοχο. Γιαννίδης. Για τρεις από το Γαλλί είναι έστοχος στην κίνηση. Μαχαιριά στην καρδιά των Ζάντσου και βλέπουν τη διαφορά. 5 λεπτά πριν το τέλος θα πάει εκ νέου στους 16 πόντους. 34-50. Αλεξιάδης Σαββάς. Με τον Γιαγκόπουλο υπάρχει στήριγμα για φάουλ που έχει χρειαστεί τον Γιαγκόπουλο. Το φάουλ είναι χαμηλά. Υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στον πίτρο των Τζαζ. Για το γεγονός ότι το φάουλ είναι δόθηκε χαμηλά. Καντόπουλος. Θα γυρίσει, θα χάσει την μπάλα όμως. Είναι ωραία η κίνηση. Ιωαννίδης. Στην δεξιά πτέρυγα. Καλής, Μιχαήλης, Καραγιαούρης. Δύο
έχει παράβαση τμήματων. Τον Καρδοντεούρη. Στον τούτο πίσω είναι ακόμα καλά στην ρακέτα. Σταματάει, γυρίζει, βγάζει μια σκαστή πάσα. Η οποία θα κουμπίσει στον τελικό της αποδέκτη. Τον Ροντίδη, αλλά αυτός δεν καταφέρει να τον κρατήσει. Χέλης. Είναι μέσα το coast to coast. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Δεν κατάφερε. Θα πληρώσει. Καρδοντεούρης. Μαχητικός πάντα για το εκθετικό rebound, το κατάφερε, κατοχή για τους Jazz. Απ' έξω. Κυριάδη, υπάρχει στον Οδοντίδη. Όχι μέσα απέναντι στον Γκαγκόπουλο, είναι άσχος. Ο τελευταίος που προαναφερθείς θα πάρει το rebound. Καλής. Στους για τρεις. Άσχος τη φορά. Αθλητικό rebound και... Μου φαίνεται γρήγορη μεν set δε η επίθεση των Jazz. Να το φαίνεται τουλάχιστον. Παντήσεις, το 15 δευτερόλεπτο από τα παντήρια είναι άστοχο. Βάζει με τον εαυτό του ο Κατζόπουλος, το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά, πάρα πολύ γρήγορα σαν αλλαγές στην περιοχή. Όπως μπορούμε να δούμε, θα γίνει μέσα, θα στοχίσει ο Τιμπίδης. Μιχέλης, σε μία ακόμα τραντήσια επίθεση, σε μία πάρα πολλές κόκκιμα τις τελευταίες φάσεις. Λαγκόπουλος, ο Σουγιάτρης είναι άστοχος, μπάλει το σκί εκτός. Διαχειρός, Σάβα Αλεξιάδη. Αλλαγή. Τον Γερόπουλος θα αλλάξει τον Καραντιαούρη. Δεν υπάρχει κάποια αξιοσημείο ότι αποκομείωσε το σχήμα της Αγχιάλου μετά από αυτήν την αλλαγή. Σκέλης. Βγάλει στον Γεγκόπουλο, είχε την πρόθεση. Μπαλποδί εκτός. Δύο ακόμα αλλαγές για την Αγχίαλο. Παράσπος και ο Γεωργίου θα αλλάξουν τον Μιχέλη την άλλη αντίστοιχα. Δύο νέοι γκάρτς στην σύνθεση της πεντάδας της Αγχίαλου, για να δούμε αν θα υπάρξουν πιο φρέσκες αποφάσεις, πιο φρέσκα μυαλά. Άστοχος του Γιατρής. Από την περίμετρο, παράσπαση. Βρισκόμαστε στα τρία τελευταία λεπτά της τρίτης περίοδου, ο Ιωαννίδης. Γκαγκόπουλος έχει ρίξει δύο παίκτες πάνω του, πράγμα που σημαίνει υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Βρέθηκε, αυτός ήταν ο Παπαγεωργίου, αλλά στόχισε. Με δεξιάδης θα δώσει την πάσα, ένα κάτσεν σουτ, δίποντο. Δικαιώσει τους Τζαζ. Πιο συγκεκριμένο τον Παρισάκη. Ιωαννίδης πάει στην ρακέτα. Ξανά εκτός. Ιωαννίδης, πανέμορφο passing game από την αρχή άλλο. Αυτό είναι μπάσκετ, φωνάζει ο Καραγιαούρης από τον πάγκο σου φωνά. Στόχισε ο Παράσκος. Κατάφερε να αποδιοργανώσουν την άμυνα των αντιπάλων τους. Ο Παρισάκης είναι jump shoot. Παράσκος θα κατεβάσει. Ωραία πάσα, γύρισε, δεν θα καταφέρε ο Πρωτογερόπουλος, θα βάλει τον εαυτό του. Να δώσει κάποιες προβλήσεις τόσο φιλοπτικές. Σάββας Αλεξιάδης, Παντής, Σταυρωτή, περνάει από Γκαγκόπουλο. Κέρδισε και τον Παπαγεωργίου στην ταχύτητα που πήγε και βγήκε μπροστά από τέλη, αλλά στόχισε. Τελευταία 100 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Στο διατρής είναι άστοχος ο Ιωαννίδης. Θα συγκρατήσει την μπάλα του Γεωργίου. Παράσκος. Στο διατρής είναι έστοχος με τον Γεωργίου τώρα. 36-53. Υπάρχει προαναγγελθής αλλαγή. Θα την βρει. Θα δώσει και ο πρόσφατος ο Ροντίνης που μάθει να περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Αλεξιάδης. Θα το πάει χαμηλά, υπάρχει στήριγμα. Εδώ του υπάρχει μονομαχία. Μεταξύ Χατζόπουλου και Πρωτογερόπουλου, τα 2.79 αργιά θα... Μονομαχώσαν εντός εισαγωγικών. Ο Δοδίδης και ο Θαδιανονίου θα αλλάξουν
Σάββα, Αλεξιάδη και Χατζόπουλο. Έχω την εντύπωση. Νομίζω αυτές τις θέσεις θα πάρουμε. Πράγμα και αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής. Υπάρχει σπίρμα για φάουλ του Παράσκου. Στον νεοφερθή ο Δοντίδη στο παρκέ. Στον νεοφερθή στο παρκέ ο Δοντίδη. Νομίζω είναι πιο σωστό συντακτικά. Παντήσει κάτι στο τρίποντο, είναι άστοχος. Κατάφερε να κερδίσει τον Βαγεωργίου. Κανίδης με τη μέσα, είναι άστοχος. Κάτι μαλλίζει. Παντήσει. Φορτώθηκε τον Ιαννίδη, στον Τζαφίρης, είναι άστοχος. Τελευταία 35 δευτερόλεπτα, παίζει και με τον χρόνο μετά από πρώτο τουρβί από τον πάγκο των Καραγιαούρη. Δεν έχουμε λόγο να μην το κάνουν, υπάρχει και συνέχεια άλλο. Ιωαννίδης. Πανέμορφη πάση γκέιμ θα διακοπεί από το... Αντζή Μανουήλ. Ιωαννίδης. Λεγόπουλος, Τζαμψού, είναι άστοχος. Από τον Γεώργιο που θα πάρει την μπάλα και ο Ρασάκης θα βρει δύο πόντους. 7 δευτερόλεπτα. Ιωαννίδης θα από μια τρίπλα θα κοπεί. Και η μπάλα είναι για την ομάδα του Τζάλης. Έχει παρθεί τα ημάλτ. Όχι, άκυρο τελικά. 3 δευτερόλεπτα. Παντήσεις θα πάρει τώρα την μπάλα. Το τελευταίο δευτερόλεπτο. Κύριος Σομπαντής. Αν ευσυχθείτε στις 2 τα 30 αγωνιστικά λεπτά θα ολοκληρωθούν με ένα μικρό σερί 4-0 για τις άσπρες. Έστωχο την πρώτη. Πράσινη σπίγα να πω, καλά. Σπίτια θα σου πετύσει. Anyways, 37-53. Άστοχος, υπάρχει rebound αφού σε η εικόνα της φλήξης. Τελικό σκορ μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά. 37-53, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Δυστυχώς και τα τελευταία 9, 10 αγωνιστικά λεπτά μείνετε μαζί. Επιστρέψαμε, οι δύο ομάδες έχουν περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Λογικό, αλλιώς δεν θα επιστρέφαμε. Για τα τελευταία 10 9 λεπτά της τέταρτης περίοδου. Επαναφέρει για κάτι άλλο. Γαλλίσσα άρθρα στην πρώτη πίτση της τέταρτης περίοδου. Ζώνη η άμυνα των Τζαζ. Γαλλίσσα πια 3. Αλλά θα πάρει το rebound ο Παράσκος. Το Βερόπουλο στη γωνία. Μετά Γαλλίσσα ξανά στο πια 3. Και πιο ελεύθερη στην φορά. Υπάρχει το rebound του Γιακόπουλο. Πάσα στον Παπαγεωργίου. Ο Μαγιακόπουλος έκανε τον 6 και τον 5 αυτή τη φορά. Τότε στον Μαγιακόπουλος απέναντί του, για τρεις παράθυρους είναι άστοχος. Θα καταφέρει να επαναφέρει την μπάλα, αλλά όχι σε τέτοιους παίκτες του. Στον Γερόπουλος, Παρισάκης. Ωραία πάσα και καλάθι από τον Παντή. 39-53. Καλή. Σουτ είναι άστοχο. Σκέφτηκε για λίγο ο Δεντερόπουλος. Υπάρχει συμπολισιακό κόψιμο εξ αρχής. Αλλά φάουλ μετέπειτα. Φάουλ που έχει ρωθεί στον Οδοντίδη με το σώμα, λέει ο ρεφ. Τρίτο προσωπικό δικό του. Παράσκος. Μέσα να βγάλει μια πάση στον Πρωτογερόπουλο, δεν τα κατάφερε. Και ο Μανουήλ αυτός θα κατεβάσει. Ο Μαρισάκης θα πάρει την μπάλα μετά από αστυνομική πίεση του Παράσκο.
Ευρώπη. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, όλα καλά. Τι ρωτήσω. Μετά από μία μικρή διευθύνηση της γραμματείας του ΣΡΕΦ, το σκορ είναι 41-53, είχε αρχίσει να αποτυπωθεί στον πίνακα του σκορ. Όλα καλά. Είναι κάποιοι τέτοιοι συγγενείς παράγοντες που ενδεχομένως να βοηθήσουν στο να πέσει ο ρυθμός του σκορ. Αντεμαρίνη. Αρχίσει μπάλα στο πόδι του. Καλής θα συγκρατήσει όχι. Η μπάλα από τον Πάση Φιλακόπουλο. Ο Καραγιώλης θα σηκώσει από τον πάγκο. Ο Γεμανουήλ. Χαρισάκης. Ο Γεμανουήλ θα πάρει ένα screen από την τελευταία προμονωτήτη. Παντής. Έχοντας τρεις παίκτες πάνω του, jump shoot είναι άστοχο από τον Γεμανουήλ. Υπάρχει προαναγγελθέν time out από την ομάδα των Jazz. Σε πρώτη ευκαιρία Γαλλής. Ο Γιώργος ξανά Γαλλής, ωραίο passing game, παράσχος. Σουτ για 3, είναι εύστοχος ο Γαλλής. 41-56, τώρα θα πάρθει το παραγγελθέν time out. 7-35 για το τέλος, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο δεύτερο τμήμα του Λέμι Κόλετζ, έχουμε επιστρέψει από το time out που είχαμε πάρει ο Τζαζ. Γιατί βρίσκονται πίσω με 15 και έχουν τώρα την κατοχή. Τώρα θα πάρει μάλλον ο Μητσιάδης. Overplay άμυνα και συνεχώς foul από τον Παπαγεωργίου. Καλό foul όπως κάποιος να λέει από την ομάδα του. Παντής. Για 3, cut and shoot, άστοχο. Εγώ θα περνούν τον Παπαγεωργίου. Παράσταση με βάση. Στη weak side θα το πάρει το τρίποντο, αλλά είναι άσχημο του Γεωργίου. Τράσος, Ryan B, μπήκε, καλά και φάουλ. Φάουλ που έχει θεωρηθεί στον Γαλλή. Έχει κάποιο κεφαλή, ίσως πως την απόφαση. Είναι το ότι το φάουλ έγινε ψηλά. Ο Δοτήτης σε δύο πάρα πολύ μεγάλα βήματα, με πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα. Κατάφερε να διασύνει πολύ μεγάλο μέρο του γηπέδου. Είναι άστοχο στην πολύ. Δεν υπήρχε κάποιο παίκτη να διεκδικήσει το επιθετικό rebound. Συνεπώς για την αρχή άλλο νέο η μπάλα. 7 λεπτά για το τέλο. Παράσχο για 3. Άστοχο υπάρχει. Φάουλ στον Πρωτογερόπουλο. Από τον Πρωτογερόπουλο, διορθώνω. Έχει χρεωθεί τον Πρωτογερόπουλο. Τρίτο φάουλ που έχει χρεωθεί σε διεκδίκηση του rebound απόψε. Ο Μιχέλης θα αλλάξει τον Παπαγεωργίου μετά από πολλή ώρα που περάσει από τον ηχητικό χώρο. Ο Μιχέλης. Πατήσει. Τζαμπτούς από τον Παρισάκη, είναι άστοχος. Παράσχος. 1-3 το ομαδικά φάουλ. Μετά από βοήθεια του Δίδη, ο Πρωτογερόπουλος. Καλό φάουλ τον Άγγελο Γαλλής. Ο ίδιος φώναζε καλό φάουλ προηγουμένως. Λύθηκε το ρυθμό. Πρέπει να κινηθείτε ήσυχοι απόψε. 14. Πάμε. Παράσκοψη. Είναι τον Καναγεούρη, Μιχέλης. Να το θες. Παράσχος τον Εκκελέφτος για 3. Είναι άστοχος, υπάρχει rebound από τον Λεξάκη. Θα κλέψει την μπάλα ο Καναγεούρης.
Να λύσει την κρατή. Θα λίγο να κάνει μπάλα το παιχνίδι, ξαφνικά γίνει πολύ physical. Ράσκο. Βγαίνει από το τρίτο, δεν θα πάρει την προσπάθεια για τρεις αυτό το χρόνο. Μέχρι μέσα πάει μόνο του. Ωραία πάσα στον. Με τον Γερόπουλο. Πολύ ωραία φάση. Πολύ ωραία αυτή. Το μισό και παραπάνω καλάθι ήταν του. Τζαμψούτ είναι άστοχο. Τώρα ο Μπαντής. Καλύψουν για τρεις. Έχει το κοφτυγίνης αυτή τη φορά. Η μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Δουδίδης θα ανοίξει το κοφτυγίνη και γίνει πολύ physical. Δύο πράγματα που συνήθως αντιτίθενται μεταξύ τους. Συνυπάρχουν. Τέλης. Υπάρχει εντυπωσιακό μπλοκ και κλέψιμο πάνω στη φάση στον πρωτογερόπουλο από τον Οσβίδη, ο οποίος έτρεξε και έτσι το φάουλ από τον πρωτογερόπουλο. Υπάρχει ο Γερόπουλος περνάει εκτός, ο Γεωργίου περνάει στη θέση του. Άστος να πάει πολύ ο Ροδοσίδης. Άστος στη δεύτερη, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Αλεξιάδη. Αλεξιάδης θα γίνει από τον πάγκο, θα κερδίσει ένα ακόμα φαουλ χαμηλά αυτή τη φορά. Το 47, σώμα. Εδώ που έχει συνδεθεί στο νεοφερθή στο παρκέ από τον πάγκο Παπαγεωργίου. Συμπληρωμένα ομαδικά. Δεν υπήρχε κι άλλο. Για τρεις με μεγάλη καμπύλη έχοντας βρεθεί στην γωνία, είναι άσχημο. Μεγάλη πάση θα κοπεί από τον ίδιο που είχε ως επίδοξη του λοιπόν που δείχνει τον Παντή. Καράσκος κλείνεται με δύο, σταματάει τρίπλα, θα βγάλει την μπάλα στον Γαλλία, θα σας κυρωτήσει. Θα πάρει το σκρίν από τον Καρδιαούρη. Δεν θα το πάρει τελικά. Δεν θα το σκρίνει λίγο ψηλός. Τέλειο. Για τρεις, υπάρχει rebound από τον Καβαλοσιάδη, που έχει τρέξει. Παντής, πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Βλέποντας μεγάλο μέρος της άμυνας των αντιπάλων του. Με 3.57 για το τέλος. Μπαντή 50-61, διαφορά στους 11. Έχουμε 3 ακόμα φάουλ να δώσουμε. Οι Jazz δεν έχουν φάουλ να δώσουν. Αντιπαλίτες υπάρχει. Φάουλ.
φάουλ που έχει δοθεί στον Ραντιαούρη. Άστοχο στον πρώτο γονέα Λεξάκη. Έφυγος στη δεύτερη. 51-61 η διαφορά στρογγυλοποιείται στους 10. Για να δούμε. Κατοχή. Χατζόπουλο.
Βασιλόπουλος. Κανίδης, 6 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν βήματα. Μιλάει ο Κανίδης. Μαντής. Τεχνική ποινή στον Ιωαννίδη, μία ακόμα. Μπαντή θα εκτελέσει την βολή αυτή. Εύστοχος, 52-62. Κάθε φάουλ είναι πολλές, λέει ο Παπαγεωργίου, έχουν συγκεκριμένα σωματικά φάουλ. Και αυτός. Ζόπουλος, 3. Σκληρώσου την άσταχο από τον Αλεξιάδη. Μπαντής. Μυθυντικό rebound, jump shoot. Έχω τον Ιωαννίδη επέναντί του, θα φωσήσει. Τακόπουλος το rebound. Επισήμως crunch time. Δεν θα καταφέρει την Ιωαννίδη στην μπάλα. Εδώ την πάσα του Πάσχου. Γεωργίου θα περάσει εκτός. Ο Μανουήλ Τζαμπσού είναι άστοχο. Παραλίγο με τη μία να αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Παρισάκης. Δεν είναι αυτή μέσα. Ράσκος. Ιωαννίδης. Ναδιαούρης. Ράσκος βρέθηκε και πάλι ελεύθερος του Γιατρής. Είναι άστοχος. Αν έβγαινε εκτός θα ήταν για τον Τζαζ. Παρ' όλα αυτά συγκρατεί ο ψηλός της Αθιάλου και κερδίζει το προσωπικό του αντίπαλο. Παντής. Jump shoot. Πάμε τρούσα έμπαινε. Ένα και 25 για το τέλος. Άστοχος, έστοχος, στην πρώτη. Μπαντής. Άστοχη η τοποθέτησή μου. Έστοχος και στη δεύτερη, 2 στις 2, 54-64, η διαφορά εκεί έως στους 10 πόντους. Πάω όλο από τον Αλεξιάδη, το τελευταίο που ήθελε να δώσει η Jazz. Παράσκος. Όχι, πάλι. Στα Βαλεξιάδη. Έκανε σε πολλές παράσκες. Στο τέταρτο προσωπικό δικό του. Έτσι αντιατηρικό, ε. Στην πρώτη βολή παράσκος. Στην δεύτερη μάχη το rebound του Καραγιαούρη στο τεκτάφερε, Παρισάκης το πήρε. Αμυντικό. Παρισάκης. Παρασκευή μπάλα του Ιωαννίδη, θα συγκρατήσει ο Παράσκος. Υπάρχει η micro deflection και την κατάσταση. Πάρει την μπάλα, θα πάει στο γήπεδο του Καραγιαούρη. Θα συγκρατήσει ο Μπαντής την μπάλα από την πάσα του Αλεξιάδη. Φάουλ τώρα θα κάνει ο Διαμανουήλ. Στον Ιωαννίδη. Αλλαγή. Αλλαγή. Θα περάσει τον πάγκο. Βαλεί στη θέση του. Χαμηλώνει το σχήμα της Ιαχιάλος τώρα. Έστωχα στον τρόπο πολύ ο Ιωαννίδης. Στη δεύτερη, 56-67. Μπαντής. Μπαντάκης. Θα σκεφτεί την μπάλα ο Θεοδόπουλος. Ο Διμανουήλ θα γυρίσει, θα ασοφίσει. Ο Ιωαννίδης δεν κατάφερε να κατάφερε μάλλον να σκεφτεί την μπάλα. Καλής.
6 δευτερόλεπτα. Βαράσκος. Σελά Γαλής. Για 3 είναι άστοχος. Ο Βαράσκος. 12 τελευταία δευτερόλεπτα. Για να δούμε αν θα υπάρξει επίθεση. Βετσάκης του jump shoot. Είναι άστοχος. 98-67. Ιωαννίδης. Το 1 δευτερόλεπτο δεν υπάρχει. Το σκορ 58-67, η διαφορά έπεσε κάτω από 10 πόντους για τον Jazz, γιατί ήταν αξιόμαχοι και κατάφεραν να ρίξουν τη διαφορά πολλές φορές όταν αυτή είχε πάει σε πολύ μεγάλα ύψη, ειδικά για το σκορ, αλλά για εκεί άλλος κατάφερε να μείνει ειρωμένη και εκμεταλλευόμενη το καλό passing game που είχε σε όλο το παιχνίδι, κατάφερε να πάρει μια νίκη και συνεπώς θα συνεχίσει στη φάση των 16 του κυπέλου, κάπου εδώ πέρα. Η συγκεκριμένη μετάδοση έφτασε στο τέλος της. Νομίζω ότι είπαμε όσα είχαμε να πούμε τόσο εμείς όσο και οι ομάδες. Από την Γεωργανώτρη αρχή, από τους παίκτες, από τους διαιτητές, από όλους όσους συνεργάστηκαν για ήλιο. Είχετε οπτικό ακουστικό υλικό από τη γραμματεία, από το speaker. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε καλά. Γεια σας.